Ο Οκτώβριος είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος που θεραπεύεται σε σημαντικό βαθμό, αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού μπορεί να μειώσει την πιθανότητα θανάτου από την νόσο κατά 25%. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, επιβάλλεται η μαστεκτομή και πλέον η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή θεωρείται σήμερα μέρος της ολοκληρωμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης για ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Για το θέμα αυτό όμως έχουμε κοντά μας τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Αναστάσιο Τσεκούρα, ο οποίος σε έναν από τους τομείς που εξειδικεύεται είναι η επαναρθωτική χειρουργική αποκατάσταση μαστού. Κύριε Τσεκούρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Ο Οκτώβρης, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, τα στοιχεία τα οποία έχουμε και για τη χώρα μας δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, παρόλες τις προληπτικές εξετάσεις, παρότι πιο ευαισθητοποιημένες και ενημερωμένες οι γυναίκες και όχι μόνο, βλέπουμε ότι τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά. Βέβαια, είναι ευτύχημα ότι σήμερα οι γυναίκες είναι πιο εκπαιδευμένες και με την αυτοεξέταση και με τον προληπτικό έλεγχο. Το ίδιο είναι φυσικά και οι γιατροί οι οποίοι την παρακολουθούν, οι γυναικολόγοι κυρίως και οι χειρουργοί. Οπότε το μήνυμα είναι αισιόδοξο, με το γεγονός ότι πλέον προλαμβάνουμε σε πολύ πιο πρώιμα στάδια την όλη νόσο, θα μπορούσε να πει κανείς. Και αυτό κάνει πολύ πιο εύκολη την θεραπεία της. Τώρα, γιατρέ, πάμε να μπούμε σε πιο εξειδικευμένα θέματα που μόνο εσείς μπορείτε να μας αναλύσετε. Τι είναι η αποκατάσταση του μαστού? Η αποκατάσταση του μαστού είναι η κατασκευή εκ νέου, η ανακατασκευή δηλαδή του μαστού, όταν το τελικό πλάνο θεραπείας είναι η μαστεκτομή. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Σε κάποιες περιπτώσεις η ογκεκτομή ή η τμηματεκτομή, η αφαίρεση δηλαδή ένα μέρος του μαστού, είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει την νόσο, πολλές φορές με συνοδούς χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, και τότε τεχνικές ογκοπλαστικής, δηλαδή η διαχείριση του υπόλοιπου τμήματος του μαστού με ειδικές τεχνικές, μπορεί να μας δώσει ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως οι περιπτώσεις που είτε το μέρος του μαστού που πρέπει να αφαιρεθεί είναι πολύ μεγάλο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το σχήμα και το αισθητικό αποτέλεσμα της περιοχής, ή επιβάλλεται η μαστεκτομή, οπότε επιβάλλεται η αφαίρεση όλου του μαστού, και τότε φυσικά επεμβαίνουμε εμείς στην πλαστική χειρουργή με σκοπό να ανακατασκευάσουμε τον μαστό που χάθηκε για τη γυναίκα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποκατάστασης, γιατρέ? Υπάρχουν βασικά δύο μεγάλες κατηγορίες αποκατάστασης. Ο ένας τρόπος αποκατάστασης είναι μέσω εξειδικευμένων υλικών, τα λεγόμενα ενθέματα και τους διατατήρες που προηγούνται των ενθεμάτων πολλές φορές. Και ο άλλος μεγάλος τρόπος αποκατάστασης είναι μέσω κρυμνών, δηλαδή μέσω τμήματων από το ίδιο το σώμα της ασθενούς, που τις μετακινούμε με σκοπό να δημιουργήσουμε μαστό. Ποια ασθενής? Ναι. Συγγνώμη. Αυτό θα πήγαινα να πω που θέλετε να ρωτήσετε, ότι σε άλλες περιπτώσεις η πρώτη κατηγορία είναι αυτή η οποία είναι η πιο ενδεδειγμένη. Σε άλλες περιπτώσεις η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που είναι πιο ενδεδειγμένη. Για να το κάνω λίγο πιο απλά, συνήθως όταν έχουμε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί ακτινοβολία, που γενικά έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η περιοχή της μαστεκτομής, τότε πιθανώς δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τη διάταση του δέρματος στις περιοχές και υλικά, και πρέπει να κινηθούμε μέσα από αυτόλογες τεχνικές, δηλαδή μέσα από ιστούς από το ίδιο μας το σώμα. Αν όμως η συνήθως αποκατάσταση ξεκινήσει άμεσα με την μαστεκτομή και δεν υπάρχει και η πιθανότητα της ακτινοβολίας πιο πολλές φορές, τότε μπορεί κανείς να κινηθεί μέσω των εξειδικευμένων αυτών υλικών, δηλαδή μέσω διατατήρων και ενθεμάτων, που κατά γενική ομολογία είναι σχετικά πιο βατές επεμβάσεις, πιο εύκολη όλη η διαδικασία της αποκατάστασης. Γιατρέ, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα? Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καταρχάς όσον αφορά την αποκατάσταση, θα είναι η αποκατάσταση και μόνο πλεονεκτήματα. Γιατί η μαστεκτομή είναι μια ωραιοποιημένη λέξη για το ότι η γυναίκα θα χάσει το μαστό της.
που είναι ένα από τα σύμβολα θηλυκότητας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη γυναίκα μας τόσο. Άρα λοιπόν το να μπορέσουμε να την οδηγήσουμε σε αποκατάσταση, αυτό θα τονώσει πάρα πολύ την ψυχολογία της και φυσικά τον τρόπο συμπεριφορά της μέσα στην οικογένεια και γενικά στο περιβάλλον της. Άρα λοιπόν θα έλεγα η αποκατάσταση όταν μπορεί να γίνει, που συνήθως μπορεί να γίνει, έχει μόνο πλεονεκτήματα. Τώρα, εάν θέλει κανείς να πει αν θα πρέπει να γίνει μαζί με τη μαστεκτομή η αποκατάσταση, αν θα πρέπει πρώτα να γίνει η μαστεκτομή και μετά από σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή αργότερα να ακολουθήσει αποκατάσταση, εκεί υπάρχουν πράγματι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης είναι ότι η γυναίκα δεν μένει χωρίς το μαστό της από την αρχή και ψυχολογικά αυτό τη βοηθάει να το ξεπεράσει, να το βάλει πίσω του στο πρόβλημα, αν θέλετε, πιο γρήγορα. Τα μειονεκτήματα είναι ότι επειδή ακριβώς δεν έχει βιώσει την απώλεια του μαστού, συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει και ποια είναι η άλλη πλευρά. Οπότε οι απαιτήσεις είναι πιο μεγάλες. Κυρίως είναι αυτό που λέτε το ψυχολογικό κομμάτι που παίζει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο. Έτσι. Αλλά... Τώρα... Για να ξεφύγουμε λίγο από τα ιατρικά, τα επιστημονικά, τα πολύ δικά σας θέματα. Ένα χειρουργείο είναι αρκετό για την αποκατάσταση του μαστού, κύριε Τσακούρα? Όχι πάντα. Μερικές φορές μπορεί να είναι. Όταν προχωράμε άμεσα στην αντικατάσταση του μαστού που λείπει, με ένα ένθεμα τελικού σταδίου, όπως λέμε. Τις περισσότερες φορές όμως θα πρέπει να προηγηθεί ένα επιπλέον στάδιο ώστε να φέρουμε τα πράγματα στην περιοχή σε εκείνο το σημείο που να μπορούμε να ανακατασκευάσουμε το μαστό αισθητικά σε πολύ καλό επίπεδο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο μαστός από την άλλη πλευρά. Σωστά. Ο οποίος δεν είναι πάντα ιδανικός. Έτσι, δηλαδή μέσα στα χρόνια της γυναίκας ο μαστός αλλάζει σχήμα, αλλάζει θέση. Άρα όταν λέμε ανακατασκευή δεν πρέπει να μην σκεφτόμαστε και τον άλλο μαστό. Και πολλές φορές ένα χειρουργείο δεν είναι αρκετό. Ποια είναι τα ωφέλη για να προχωρήσει μια γυναίκα σε αποκατάσταση μαστού? Όπως σας είπα, τα ωφέλη είναι σίγουρα το ψυχολογικό. Κυρίως αυτό. Ναι, που έχει η γυναίκα. Και δηλαδή, το ποσοστό των γυναικών που προχωρούν στην άμεση αποκατάσταση. Νομίζω σήμερα, επειδή και οι γυναικολόγοι, οι χειρουργοί μαστού, οι οποίοι ασχολούνται με το καρκίνο του μαστού και είναι, θα έλεγα, οι άνθρωποι, οι γιατροί της πρώτης γραμμής στις γυναίκες, είναι εκπαιδευμένοι και έχουν την εμπειρία, η συμβουλή είναι να προχωράμε σε άμεση αποκατάσταση. Εκτός και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που επιβάλλεται να περιμένουμε. Άρα θα έλεγα το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών σήμερα προχωράνε σε άμεση αποκατάσταση. Δηλαδή μετά τη μαστεκτομή συνεχίζει ο πλαστικός χειρουργός και είτε ολοκληρώνει τη διαδικασία είτε βάζει τα θεμέλια ώστε με ένα δεύτερο χειρουργείο να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκατάστασης. Με την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά μας και βεβαίως σταθήκαμε περισσότερο στο θέμα, με αφορμή μάλλον, το μήνα Οκτώβριο και τον καρκίνο του μαστού, την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και την πλαστική του στήθους. Να δούμε λοιπόν αν αυτό, βέβαια, αν αυτό το συζητούν, προχωρούν πάρα πολλές νέες κοπέλες και αν υπάρχουν προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον, δηλαδή στο θυλασμό τους. Σε έναν πιθανό καρκίνο. Λοιπόν, πολύ επίκαιρες ερωτήσεις. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πέρα από το μαστό που θα αποκαταστήσουμε υπάρχει και ο άλλος μαστός. Και πολλές φορές ο άλλος μαστός πρέπει και αυτός να έχει μια συμπληρωματική επέμβαση. Είτε ανόρθωση, είτε αύξηση, είτε μια μείωση πολλές φορές. Επίσης, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι η αισθητική γενικότερα έχει γεννηθεί μέσα από την επανορθωτική. Δηλαδή η ανάγκη να δώσουμε λύση σε προβλήματα όπως ο καρκίνος του μαστού μας οδηγεί να βελτιώνουμε και τις αισθητικές τεχνικές ως προς το μαστό. Σωστό. Άρα λοιπόν, ναι, από μικρές ηλικίες οι γυναίκες ενδιαφέρονται για το μαστό τους. Συνήθως στις μικρότερες ηλικίες όταν έχουμε πολύ μεγάλο στήθος που δημιουργεί πολλά προβλήματα, ακόμα και δυσκολίες στην εξέτασή του. Πολλές φορές οι γυναίκες καταφεύγουν στη μείωση του μαστού και όταν πάλι υπάρχουν υποπλαστικοί μαστοί, πολύ μικροί μαστοί, που ψυχολογικά πάλι επηρεάζουν γενικότερα τη συμπεριφορά της ψυχολογία, γυναίκας. Ψυχολογία, είπαμε, όλα ξεκινούν από εκεί.
Τότε επίσης έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε το μαστό και να κάνουμε και συνδυαστικές επεμβάσεις. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι σήμερα η χειρουργική του στήθους γενικότερα κρατάει τα σκύπτρα. Είναι η νούμερο ένα σε αριθμό και ποικιλία επεμβάσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στον κόσμο και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και οι τεχνικές είναι πολλές και φυσικά η πλαστική χειρουργία, είμαστε οι πιο ειδικοί, να δώσουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Γιατρέ, καλύτερα να σας έχουμε κοντά μας και να μιλάμε για θέματα αισθητικής χειρουργικής και στο μέλλον. Να εξαλειφθεί εντελώς το θέμα του καρκίνου και ας μην αφορά μόνο το μαστό, αλλά όλες τις μορφές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου και πάντα στη διάθεσή σας. Καλό βράδυ και σε εσάς.